του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 860, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο Ι' Γάμα και το 44 εδάφιο. Σελίδα 860, κεφάλαιο Ι' Γάμα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και εδάφιον 44. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από τις χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας, ως της ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην υπήγε και πώλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασε αυτόν. Πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυον, το οποίο ερήφθη στην θάλασσα και συνήγαγε από παντός είδους, το οποίο αφού εγεμίστη, ανεβίβασαν επί των αιγιαλών και καθίσαντε συνέλεξαν τα καλά εις αγία, τα δε αχρία έριψαν έξω. Ούτω θέλει είστε εν συντελεία του αιώνος. Θέλουσιν εξέλθει άγγελοι και θέλουσιν αποχωρήσει τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων και θέλουσιν ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Και θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, εννοήσατε τα αυτά πάντα. Λέγουσι προς αυτό, ναι Κύριε. Ο δε είπε προς αυτούς, δια τούτο πας γραμματεύς, μαθητευθείς, εις τα περί της βασιλείας των ουρανών είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά. Και αφού ετελείωσε ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, ανεχώρησε εκεί Θεέν. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός φανερώνει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, θέλοντας να μας καταστήσει καλούς οικονόμους, καλούς διαχειριστές, ώστε και να γνωρίζουμε και να κατανοούμε. Άλλο γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά να κατανοούμε το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας, να φυλάττουμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας και να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να μην στρεφόμαστε σε άλλες απόψεις, λογικές σκέψεις, να μην καταλήγουμε σε συμπεράσματα που θα μας οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις. Και τέλος, ο Θεός θέλει να είμαθα απολύτως υπάκουοι, να φυλάττουμε πάντα τα διατάγματά Του, και τούτο θα συμβεί μόνο αν η καρδιά μας είναι κατά την καρδία του Θεού. Τελειώνοντας τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών που σήμερα δεν θα αναφερθούμε, μπαίνει τώρα σε λεπτομέρειες, θα έλεγα, της διαδικασίας της Βασιλείας του Θεού στη ζωή μας. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρών και κρυμμένων εν το αγρό. Στον αγρό, και πρέπει να σκάψεις, θα βρεις κρυμμένη τη βασιλεία των ουρανών. Δεν τη βρεις στο δρόμο, στη διασκέδαση, στην απόλαυση, στις ειδονές, στην αμαρτία. Στον αγρόν του Θεού, και ο Κύριος λέγει καθαρά, «Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή». Τη Βασιλεία του Θεού θα τη βρεις κρυμμένη μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον αγρό του Θεού, μέσα στην οικοδομή του Θεού. Δεν μπορείς να τη βρεις ξενυχτώντας έξω, γυρίζοντας όπου θέλεις, ή εργαζόμενος όπου θέλεις και όπως θέλεις, ή ακόμη και κεκοπιακός, αλλά απεσταλμένος της καρδιάς σου μέσα στον αγρόν του Θεού είναι κρυμμένη η Βασιλεία των Ουρανών. Και αν κάποιος άνθρωπος τη βρει,
λέει η Γραφή, τότε πρέπει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, να την κρύψει βαθιά μέσα στην καρδιά του. Να την κρύψει εκεί που μόνο αυτός ξέρει. Είναι πολύτιμος ο θησαυρός. Είναι πολύτιμη η Βασιλεία των Ουρανών. Θα δούμε όμως και τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών στη συνέχεια. Και ύστερα, με πολύ χαρά και μάλιστα εξαιτίας της χαράς που έχει γιατί βρήκε το θησαυρό, πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε. Όχι για να τα αγοράσει, απ' τη χαρά του, το κίνητρο είναι η χαρά του, τώρα δεν θέλω τίποτα άλλο. Είναι σαν, για να το καταλάβουμε έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα, πιστεύω ο Θεός μου έδωσε να το καταλάβω, όταν ένας νέος βλέπει μια κοπέλα και καταλαβαίνει ότι είναι ο θησαυρός του, πάβει να βλέπει όλα τα άλλα, τα εγκαταλείπει και προσκολάται. Πήγε και πούλησε όλα όσα είχε. Απ' τη χαρά του, το διαβάζω. Και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα είχε. Δεν θέλει τίποτα άλλο τώρα πια. Η Βασιλεία του Θεού θέλει την αποκλειστικότητα της καρδιάς σου, της ζωής σου, της ψυχής σου, όλο σου το είναι. Θέλει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Θέλει να πάψεις να είσαι αυτός που ήσουνα καθ' ολοκληρίαν, όχι κατά 10%, 20%, 50%, 80% ή 99%, καθ' ολοκληρίαν. Απόλυτη αποκλειστικότητα προσαρμογής τη ζωή σου στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το μυστήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Και αν πούμε ότι η ζωή αιώνιος, η Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός, ο Χριστός θέλει την αποκλειστική σου αγάπη. Θέλει την αφιέρωσή σου να γίνεις όσιος ενώπιον του Θεού. Και θέλει τον αγιασμό σου να γίνεις ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Και τότε μόνο, αν τα πουλήσεις όλα, θα μπορέσεις να την αγοράσεις, να αγοράσεις το θησαυρό. Και τότε ο θησαυρός παίρνει στη ζωή σου την πραγματική του αξία και την πραγματική του θέση. Εγώ δεν θέλω καμία άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα μου. Και αν αυτό λέγεται πιστότης και βαρεστεί το Θεό, πόσο μάλλον, αδερφοί αγαπητοί, να πω εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο το Χριστό. Αλληλούια. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Μόνο το Χριστό, μόνο την αρπαγή της Εκκλησίας, μόνο την αιώνια ζωή. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τα πούλησα. Γιατί αν κρατήσω κάτι μέσα στην καρδιά μου, ό,τι και να είναι αυτό, αυτό το κάτι σαν γάγκρενα θα κατατρώγει και τελικά θα βρεθώ έξω. Αυτό είναι το μυστήριο, ένα από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Η αποκλειστικότητα. Για να αγοράσεις το θησαυρό που λέγεται Χριστός, αιώνια ζωή, Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να τα πουλήσεις όλα. Και μάλιστα από τη χαρά σου να τα πουλήσεις όλα. Γιατί συνειδητοποίησες, κατάλαβες ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι η αιώνια ζωή, ποια είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Όχι να τα πουλήσεις όλα γιατί σε αναγκάζει κανείς, κανείς δεν μας αναγκάζει. Αλλά έχω τόση χαρά που είναι ο Χριστός φίλος μου. Έχεις. Έχω τόσο χαρά που ο Χριστός μ' αγαπάει. Έχω τόση χαρά
που ο Χριστός με φροντίζει για να έρθει να με παραλάβει. Και λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, τότε θα μένετε στην αγάπη μου. Και αν μένετε στην αγάπη μου, τότε θα βάλω στην καρδιά σας τη δική μου τη χαρά και η χαρά σας θα είναι πλήρης. Έχω τόση χαρά που είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Αμήν αδελφοί. Και αν δεν έχω τόση όση χρειάζεται, θέλω Κύριε να βάλεις τη δική σου τη χαρά μέσα μου, ώστε η χαρά μου να είναι πλήρης. Πλήρης η χαρά μου, γιατί με αγαπάει ο Χριστός. Γιατί κατοικεί μέσα μου ο Χριστός. Το καταλαβαίνετε. Κατοικεί μέσα μου ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε αυτό το σώμα που έχει και ζάχαρο. Κατοικεί ο Χριστός, κατοικεί ο Παντοδύναμος Θεός. Αλληλούια. Έχω πολύ χαρά. Τι άλλο αδερφοί αγαπητοί να χρειάζομαι? Είμαι θα πλήρης εν αυτό. Και ξέρετε τι συμβαίνει? Πάνε οι μέρημνες, πάνε οι αγωνίες, πάνε όλα. Τώρα πια περπατάω. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, μου είχε συμβεί αυτό και μετά ήταν συνήθεια. Οδηγούσα, έφευγα από το Αίγιο και πήγαινα στον πύργο και για μια στιγμή σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδί μου, πραγματικά έρχεται ο Χριστός? Μήπως λέει ο ένας, λέει ο άλλος και παρασύρω ένας τον άλλον? Και εκεί που το έλεγα κάνω έτσι και βλέπω στο διπλανό κάθισμα τον Κύριο. Πω πω, λέω, τσιμουδιά, έκλεισα το στόμα μου, δεν μίλαγα καθόλου. Έκανα έτσι, εκεί ήτανε. Οδηγούσα έτσι, ακίνητος. Ούτε έτσι, ούτε έτσι έκανα. Και άρχισε και μου μίλαγε. Θυμάσαι, όταν ήσουν μικρός, η μητέρα σου που έπλαινε τα ρούχα στη σκάφη. Πω πω, λέω, το θυμάμαι. Θυμάσαι που έκρυβε τη φέτα το τυρί η μητέρα σου στο φανάρι? Λέω, θυμάμαι. Θυμάσαι το πρώτο ραδιόφωνο που μπήκε σπίτι σου πότε ήταν? Λέω, θυμάμαι. Λέει και συνεχίζει, αφού μου είπε κι άλλα, η γνώση θέλει πληθυνθεί. Μετά αρχίζει. Θυμάσαι? Και άρχισε να μιλάει για την αμαρτία. Όλα, 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 από μια μισή ώρα. Από το Αίγιο μέχρι τον πύργο. Εγώ έτσι, ακίνητος. Έφτασα στον πύργο, συγκλονισμένος γονάτισα και μόλις γονάτισα σηκώνεται μια προφητεία. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Αλληλούια. Έρχεται αδερφοί. Ξέρετε τι σημαίνει έρχεται? Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον Κύριο εκεί πάνω. Σε λίγο θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων μαζί με τον Χριστό. Σε λίγο θα βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου πρόσωπο προς πρόσωπο, του Θεού. Θα βλέπουμε τον Πατέρα μας πρόσωπο, όπως βλέπω τώρα τον αδερφό το μικρό και τον Μανώλη, πρόσωπο με πρόσωπο. Έχω πολύ χαρά, αλληλούια. Έχω πολύ χαρά. Σήμερα έχω πολύ χαρά. Γιατί ο Χριστός με αγαπάει. Γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μου. Γιατί ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο ποιητής του ουρανού και της γης, των ουρανών και της γης, καλά λέω, κατοικεί μέσα μου. Ο Θεός είναι εδώ. Είναι δίπλα σου, κάθεται δίπλα σου. Εργάζεται τις καρδιές μας. Αγαπάμε τον Χριστό. Μπορούμε να πούμε αμήν όλοι μαζί. Σ' αγαπάμε Κύριε, πολύ σ' αγαπάμε Χριστέ μου. Αύξησέ μας την αγάπη σε παρακαλώ. Αύξησέ μας την αγάπη. Αλλά η αγάπη θέλει αποκλειστικότητα αδερφοί. Αγαπάμε Αυτόν και τίποτα άλλο. Για να Τον αγοράσουμε το θησαυρό αυτό πρέπει να τα πουλήσουμε όλα. Όλα. Και δεν εννοώ να πουλήσουμε το αυτοκίνητό μας ή τα... Όχι, δεν θέλει αυτό. Να πουλήσουμε όλα αυτά που αγαπάγαμε. Όλα αυτά τα οποία θεωρούσαμε απαραίτητα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μ' άρεσε όταν το διάβαζα και θέλω να το διαβάσω και σε εσάς. Πλην
λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα τα οποία ήσαν σε μένα κέρδη, όλα αυτά τα θεώρησα και τα κατάλαβα ότι είναι ζημιά για το Χριστό. Αυτά που ήταν κέρδη είναι ζημιά για να πλησιάσω το Χριστό. Μάλιστα δε και θεωρώ τα πάντα ότι είναι ζημιά για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Και μάλιστα εζημιώθην τα πάντα, τα πούλησα όλα και λογίζουμε ότι όλα είναι άχρηστα για να κερδίσω το Χριστό και να βρεθώ κι εγώ μέσα σε Αυτόν και εγώ εκεί πάνω μαζί με Αυτόν. Αλληλούια. Αγαπάς τον Χριστό? Εγώ θέλω να ομολογήσω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπάω το Λόγο Του. Τον αγαπάω και θέλω να τον αγαπάω όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ. Και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει την καρδιά μας χαρά και δοξολογία. Και τίποτα άλλο δεν θέλω. Τώρα τελευταία έχω ιδιαίτερη αδυναμία και συμπάθεια στο εγγονάκι μου το μικρό. Και είπα, για κάτσε ρε Γιώργο. Αλλά λέω, μπα, το Χριστό αγαπάω πιο πολύ από όλους. Ούτε συζήτηση. Αμήν, αδερφοί. Ούτε συζήτηση. Την γυναίκα μου πολύ την αγαπάω, αλλά το Χριστό. Χωρίς το Χριστό δεν μπορώ να κάνω. Χωρίς το εγγονάκι μου μπορώ, χωρίς τη γυναίκα μου μπορώ, χωρίς όλα μπορώ. Χωρίς το Χριστό δεν μπορώ να κάνω. Ξέρεις τι θα πει, αδερφοί, να κοιμάσαι, να του μιλάς και να σου μιλάει? Να ξυπνάς και να του λες, καλημέρα, σ' αγαπάω. Καληνύχτα. Να οδηγείς και να λες, πω πω Κύριε, με φύλαξε, σε ευχαριστώ. Είναι ένα πρόσωπο που δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει πάσα στα σημέρας έως την τελεία του αιώνος, μόνο εάν τον αγαπάς. Αλλά ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Όχι με λόγια και με γλώσσα, σ' αγαπάω Κύριε, αλλά κάνω ό,τι θέλω. Σ' αγαπάω γυναίκα μου, αλλά θα πάω με τη γειτόνισσα. Δεν είναι αυτά, δεν είναι αγάπη αυτή. Μιχή και Μιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα στο Θεό και όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται? Δεν το ξέρετε? Δεν ξέρετε ότι όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα εν το κόσμο, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι σε Αυτόν? Γι' αυτό αγαπάμε μόνο τον Χριστό. Αμήν. Αμήν. Μόνο τον Χριστό. Πολύ. Μόνο τον Χριστό. Και χάρη του Χριστού, όλους τους άλλους ανθρώπους που προσευχόμαστε και θέλουμε να τους υπηρετούμε για τη δόξα του Χριστού. Πάλι όμως συνεχίζει, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας, ο οποίος βρήκε έναν πολύτιμο μαργαρίτη, πήγε, πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Τώρα η βασιλεία των ουρανών, εφόσον εσύ βρήκες το θησαυρό, αγάπησες το θησαυρό, πούλησες όλα τα άλλα και αγόρασες το θησαυρό και έχεις το θησαυρό δικό σου, τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, θέλω αποκλειστικότητα, αλλά σου προσφέρω και αποκλειστικότητα. Εσύ είσαι για μένα και εγώ είμαι μόνο για σένα. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν έμπορο που εμπορεύεται καλούς μαργαρίτες. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έμπορο που ζητάει, ψάχνει να βρει καλά μαργαριτάρια. Ψάχνει να βρει ανθρώπους τους οποίους έχει προγνωρίσει ο πατέρας για να τους φέρει στην αιώνια ζωή. Και ξαφνικά βρίσκει έναν πολύτιμο μαργαρίτη. Εκεί, πολύτιμος στους οφθαλμούς μου. Ο Σαούλ ήταν πολύτιμος, δεν ήταν πολύτιμος? Ο Δαβίδ ήταν πολύτιμος, πολύτιμος. Ο Δημάς ήταν πολύτιμος, δεν ήταν πολύτιμος. Ο Αλέξανδρος, ο Χαλκεύς ήταν πολύτιμος, δεν ήταν. Ο Πέτρος, ο Παύλος ήταν πολύτιμος μαργαρίτης. Και λέει,
ο προφητικός λόγος του Θεού με έναν θαυμαστό τρόπο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Για να σε αποκτήσω έδωσα και την Αίγυπτο και την Αιθιοπία και τη Σεβά. Δηλαδή βρήκε ένα πολίτικο Μαργαρίτη και πώλησε όλα όσα είχε για να αγοράσει αυτόν. Αυτό που θέλει να κάνεις σου υπόσχεται ότι και αυτός θα το κάνει. Θα σε έχει αποκλειστικά δούλο του, παιδί του, αγαπημένο του, φίλο του. Αφού το εστάθεις πολύτιμος Μαργαρίτης εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Και για να σε αποκτήσω θα δώσω πολλούς ανθρώπους. Και για να σε φυλάξω θα δώσω πολλούς λαούς. Θα πουλήσω. Γιατί είσαι πολύτιμος Μαργαρίτης για μένα. Δεν είσαι άχρηστος χριστιανός. Είσαι πολύτιμος χριστιανός. Γιατί? Γιατί αγαπάς με έργο και αλήθεια. Γιατί? Γιατί πιστεύεις με έργο υπακοής στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί λατρεύεις τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί λατρεύεις τον Θεό με φόβο Κυρίου. Γιατί? Γιατί μετανοείς και επιστρέφεις στο Θεό. Είσαι πολύτιμος. Αγαπάς με έργο και με αλήθεια, όχι με γλώσσα και με λόγια. Πιστεύεις με έργο υπακοής το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού για σένα είναι το α και το ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι το καταστατικό σου. Ο Λόγος του Θεού είναι το καταστατικό σου. Ελπίζεις με αγώνα. Δεν ελπίζεις και κοιμάσαι. Ελπίζεις υπομένοντας και λατρεύοντας το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Σε πολύτιμος Μαργαρίτης. Λατρεύεις το Θεό με φόβο Θεού και είσαι έτοιμος για άμεση μετάνοια. Και όταν μετανοείς, εξομολογήσεις και επιστρέφεις στο Θεό. Πολύτιμος Μαργαρίτης, για σένα θα τους πουλήσω όλους. Για να σε αποκτήσω ανθρώπους, για να σε φυλάξω λαούς. Είσαι πολύτιμος στους οφθαλμούς μου. Σε αγάπησα, δοξάστηκες. Μπορείς να κάνεις το έργο μου. Μπορείς να κάνεις αυτά, Κύριε μου. Ακούστε το σας παρακαλώ. Μπορείς να κάνεις εσύ αυτά που εγώ ο Θεός δεν μπορώ να κάνω. Είναι τα πάντα δυνατά εις το Θεό όταν βρίσκω πολύτιμο Μαργαρίτη. Με τον πολύτιμο Μαργαρίτη τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Τα πάντα είναι στο Θεό δυνατά διά του Ιησού Χριστού. Πώς? Εν πνεύματι Αγίω. Τα πάντα είναι δυνατά στο Χριστό. Πώς? Διά των δούλων του. Εν πνεύματι Αγίω. Αλλά δούλος, όχι άχρηστος, πολύτιμος. Και απολαμβάνεις την αποκλειστική φροντίδα, αγάπη του ίδιου του Ιησού Χριστού. Εγώ τώρα θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ ο Χριστός θα σε συμβουλεύω. Εγώ θα σε προστατεύω. Εγώ που σε αγαπάω με αγάπηση αιώνια και σε έλκυσα με έλεος. Να λοιπόν τώρα η Βασιλεία του Θεού για τον άνθρωπο και η Βασιλεία του Θεού για τον άνθρωπο προς τον Θεό και η Βασιλεία του Θεού για τον Χριστό προς τον άνθρωπο. Ένα, απόλυτη ενότητα. Πάτερ, κάμε αυτούς να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα και να είναι ένα με μας
απόλυτη ενότητα, απόλυτη ταυτότητα. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης θέλει ό,τι θέλει ο Θεός. Και κατά την έξιν, επειδή είναι δόκιμος του λόγου της δικαιοσύνης, πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν ψάχνει να το βρει, από συνήθεια ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γιατί? Γιατί είναι ένα με τον Ιησού Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αυτή θα είναι και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα. Με τον Θεό δεν παίζουμε, αδερφοί. Δεν παίζουμε. Δεν μπορείς να παίξεις. Και να το πω πιο σωστά, με το Λόγο του Θεού δεν μπορείς να παίξεις. Είναι σαφής, απόλυτος και δεν αφήνει απορίες. Οι απορίες δημιουργούνται από την καρδιά του ανθρώπου που δεν τα έχει πουλήσει όλα, αλλά έχει διατηρήσει λίγα ή παλαιά ή περισσότερα. Γι' αυτό και παλινομίαν είναι η βασιλεία των ουρανών με δίκτυον, το οποίο ερήφθη εις την θάλασσα, εις τον κόσμο και συνήγαγε από παντός είδους. Εδώ τώρα υπάρχει ο φόβος του Θεού. Μα συνήγαγε από παντός είδους. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα λέθουν ομού στο μήλο, η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. 10 ήταν οι Παρθένες που βγήκαν να προϋπαντήσουν τον Κύριο. Οι 5 εισήλθαν στο γάμο, οι 5 μείναν απ' έξω. Το οποίο αφού εγεμίστη, ανεβίβασαν επί των Αιγιαλών και καθίσαντες, αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, συνέλεξαν τα καλά εισαγεία, τα δε ακρία έριψαν έξω, ούτω θέλει είστε εν τη συντελεία του αιώνος, θέλουσαν εξέλθει άγγελοι και θέλουσαν αποχωρήσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων και θέλουσαν ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός και εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, εγώ είμαι από τα καλά που συνέλεξε ο Θεός ή από τα κακά? Εγώ είμαι πολύτιμος ή άχρηστος? Και τώρα ξέρω. Για σένα δεν ξέρω, για μένα ξέρω. Αν είμαι πολύτιμος ή άχρηστος. Αν αγαπάω με λόγια και με γλώσσα, είμαι άχρηστος. Αν αγαπάω με έργα και αλήθεια, είμαι χρήσιμος. Αν πιστεύω με έργο υπακοής και υποταγής, γιατί υπακοή και υποταγή είναι καλύτερα της θυσίας, στο Λόγο του Θεού, τότε είμαι πολύτιμος, χρήσιμος. Αν όχι, είμαι άχρηστος. Αν ελπίζω, αγωνιζόμενος στον αγώνα των καλών, αγωνιζόμενος να εισέρχομαι δια της στενής πύλης και λατρεύω το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, είμαι χρήσιμος. Αλλιώς αν ελπίζω στο Θεό και κοιμάμαι, είμαι άχρηστος, τεμπέλης, οκνηρός. Και αν λατρεύω το Θεό με καθαρότητα, με ειλικρίνεια, με μετάνοια άμεση, γιατί εισπολάπτεω μεν άπαντες, ουδείς αναμάρτητος πάντες ήμαρτων και στερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Εάν λοιπόν προσφέρω λατρείες, λατρεία προς το Θεό με μετάνοια άμεση, τότε είμαι χρήσιμος στο Θεό, αλλιώς είμαι άχρηστος. Δεν είμαι από τα καλά, είμαι από τα κακά που συνελέχθησαν. Και αν η μετανοία μου είναι ειλικρινής με εξομολόγηση και επιστροφή στο Θεό, εξομολογούμενος και παρετών, τότε θα ελεηθώ και θα είμαι από αυτούς που δεν θα ρίψει στην κάμινον του πυρός και του θείου, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, αλλά θα είμαι από αυτούς που θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα ξέρω και φεύγοντας
από εδώ και πέρα θα ξέρω, και επειδή θα ξέρω θα είμαι αναπολόγητος. Θα είμαι αναπολόγητος, γιατί ξέρω αν είμαι πλέον πολύτιμος ή άχρηστος. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς τους μαθητάς: εννοήσατε τα αυτά πάντα? Λέγουν οι μαθητές: αμήν Κύριε. Τα εννοήσαμε πάντα τα αυτά? Αμήν Κύριε. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να μας τα πει, να μας τα γράψει? Και είπε: δια τούτο, επειδή τα εννοήσατε, μάθετε τώρα ότι πας γραμματεύς μαθητευθείς. Πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών. Κάθε ένας που είναι μαθητής του Χριστού και μαθητεύει, γιατί δάσκαλός του είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, και διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Κάθε ένας λοιπόν μαθητής του Χριστού που διδάσκεται από τον Χριστό, που μαθητεύεται από τον Χριστό και διδάσκεται από το Πνεύμα το Άγιο, μοιάζει με έναν άνθρωπο που είχε ένα μεγάλο θησαυρό μέσα στο σπίτι του. Και ο θησαυρός του δεν αποτελείται μόνο από παλιά, αλλά συνέχεια προσθέτει ο Κύριος και παλιά και πιο καινούρια και πιο καινούρια και πιο καινούρια, και όλο προσθέτει ο Θεός στον γραμματέα το μαθητευθέντα εις τα περί της βασιλείας των ουρανών κάθε μέρα. Γιατί του τα δίνει? Για να τα δίνει η Αποστολή. Γιατί τον έκανε βασιλιά το Σαούλ? Για να βασιλεύσει εν Κυρίω. Δια τούτο πας γραμματεύσεις τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη που είναι δικά του. Δεν είναι ξένα, δικά μου είναι. Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο δικός μου είναι. Η ευλογία του Θεού δική μου είναι. Η παρουσία του Θεού, τα δώρα του Θεού δικά μου είναι. Και γεμίζει συνέχεια το θησαυρό μου, συνέχεια, ώστε να υπάρχουν και παλιά και καινούρια. Γιατί? Για να μπορώ να εκβάλω εκ του θησαυρού αυτού και νέα και παλαιά στους άλλους. Δεν μου τα δίνει για να τα έχω, μου τα δίνει για να τα δίνω, Κύριε μου. Δεν δίνει διακονίες ο Χριστός για να καφιέται, δίνει διακονίες ο Χριστός για να υπηρετεί και να καταρτίζει ο Χριστός τους αδερφούς. Δεν δίνει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου για να τα έχουμε, αλλά για να τα χρησιμοποιεί ο Παράκλητος για την οικοδομή της Εκκλησίας. Μας δίνει για να δίνουμε, και θα συνεχίζει να μας δίνει εάν συνεχίζουμε να δίνουμε. Θα συνεχίσει να μας δίνει αν αδειάζουμε, θα μας ξαναγεμίζει. Θα αδειάζουμε και θα μας ξαναγεμίζει. Το κατάλληλα, και παλαιά και νέα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: πριν από 20 χρόνια ο Θεός, εχτές τι έκανε ο Θεός, αδερφέ? Πριν 20 χρόνια, δόξα στο Θεό. Αμήν. Εχτές τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου? Σήμερα τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου? Ξέρεις εγώ ποιος ήμουνα πριν 15 χρόνια? Οικονομικός διευθυντής. Σήμερα τι είσαι? Τίποτα. Τίποτα. Ένας συνταξιούχος που μου κόψανε και αυτή τη σύνταξη. Τίποτα δεν είμαι. Αλλά για τον ουρανό δεν είναι έτσι, αδερφοί. Για τον Θεό δεν είναι έτσι. Θα σου δίνει, θα μας δίνει, θα μας δίνει με μία προϋπόθεση. Να δίνουμε, να δίνουμε, να δίνουμε. Αλλά το να δίνεις δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις αγάπη με έργο και αλήθεια. Πρέπει να έχεις πίστη με υποταγή και υπακοή στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να έχεις ελπίδα με αγώνα. Αγώνα και λατρεία πνευματική, αληθινή. Και πρέπει να λατρεύεις με φόβο Θεού και με μετάνοια. Και πρέπει να μετανοείς με εξομολόγηση και επιστροφή στο Θεό. Τότε θα δίνεις και θα σου αναπληρώνει και θα σου δίνει. Και όσο πιο πολλά δίνεις, τόσο πιο πολλά θα σου δίνει. Και τι θα γίνεται? Η ενότη σου
με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, πλήρης. Και αν βρεις και έναν αδελφό σου που είναι ίδιος, τότε η ενότη σας θα είναι πλήρης. Και αν βρεις και άλλους αδελφούς που είναι ίδιοι, η ενότη σας θα είναι πλήρης. Και τότε τι θα είσαστε? Μια ευλογημένη, Άγια, Αποστολική Εκκλησία που έχει και δίνει. Ποιος αυτή? Όχι, ο Χριστός παίρνει. Αλλά εμείς δεν τον εμποδίζουμε, του δίνουμε. Γιατί θέλουμε να μας δίνει. Θα δίνουμε για να μας δίνει. Αμήν, αδερφοί. Αλλά αν θυμηθούμε, η Βασιλεία του Θεού είναι όμοια με ένα θησαυρό και κρυμμένο μέσα στον αγρό, που τη βρήκε ένας άνθρωπος μέσα στον αγρό. Έκανε τόση μεγάλη χαρά. Θυμάμαι όταν μπήκα στην εκκλησία και πήρα το λόγο του Θεού στα χέρια μου. Σήμερα μου θύμισε ο Θεός, τι να σας πω, με πήγε. Όταν, Κύριε μου, όταν μπήκα στην εκκλησία, δεν είδα καντήλια, δεν είδα εικόνες, δεν είδα παπάδες, δεν είδα. Λέω, τι σου, η εκκλησία είναι αυτή, βρε. Εκκλησία είναι αυτή. Άντε από εδώ. Άντε, πάμε να φύγουμε. Και έρχεται ο Ντινάκος. Είχε πάει στο Κυριακό, όχι παπά, να μείνουμε. Να μείνουμε, να μείνουμε. Και δόξα στο Θεό μείναμε. Και πήρα στα χέρια μου το λόγο του Θεού. Και ενώ διάβαζα χιλιάδες πράγματα άχρηστα, καμία ωφέλεια, ξενύχταγα διαβάζοντας το λόγο του Θεού. Και άρχισα να καταλαβαίνω το λόγο του Θεού. Και είχα μια χαρά, δεν πήγαινα για ύπνο. Πω, δεν πήγαινα για ύπνο. Και έμαθα για το Πνεύμα το Άγιο. Και άρχισα να το ζητάω. Και όταν με βάφτισε, χαρά! Πω, χαρά! Και η χαρά δεν έπαψε να υπάρχει, αδερφοί. Και δεν θα πάψει όταν πάρουμε απόφαση αυτά που μας δίνει να τα δίνουμε. Και την παλιά και τα καινούρια. Δεν είναι για μας αυτά που μας δίνει ο Θεός. Είναι για τους άλλους. Ο θησαυρός που μας δίνει ο Θεός δεν είναι για μας. Είναι για τους άλλους. Είναι για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. Κύριε Θεέ.